Σεβαστέ Γέροντα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε να σας μιλήσω για αυτό το θέμα. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ επίσης για την παρουσία σας σε αυτή τη συζήτηση. Αγαπητοί συμπολίτες, ας σκεφτούμε και ενδεχομένως να συζητήσουμε αυτό το εξαιρετικά επίκαιρο θέμα. Γιατί οι Έλληνες έγιναν χριστιανοί? Δεν θα σας πω αστείο, για τον ίδιο λόγο που πρέπει και οι σημερινοί Έλληνες να γίνουν χριστιανοί. Αυτό θα σας δείξω, θα προσπαθήσω με λίγα λόγια, γιατί το θέμα είναι τεράστιο. Λοιπόν, στην ουσία θα σας παρουσιάσω ένα απόσταγμα από το δεύτερο κεφάλαιο του Αυτοείδωλον Εγενόμην, το οποίο ακριβώς έχει αυτόν τον τίτλο και είναι πάνω από 100 σελίδες. Ένα απόσταγμα, νομίζω, συγχρονισμένο με το σήμερα. Για να απαντήσει κανείς στο ερώτημα, πρέπει όμως πρώτα να εξετάσει το κοινωνιοοντολογικό του πλαίσιο και έπειτα να περάσει στο ιστορικό. Και αυτό γιατί η κατανόηση του ιστορικού δεν μπορεί να υπερβεί τους περιορισμούς που έχει το κοινωνιοοντολογικό. Παίρνω λοιπόν πρώτο στο κοινωνιοοντολογικό πρόσωπο. Ίσως ο όρος να ξενίζει, αλλά νομίζω θα τον περιγράψουμε με κάποιο τρόπο σύντομα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την κοινωνική μας οντολογία. Απορρέει από την τριαδική φιλοσοφική οντολογία ουσία, υπόσταση, ενέργειες. Των Ελλήνων πατέρων της Εκκλησίας είναι αυτή η φιλοσοφική οντολογία. Προβαλλόμενη στην ιστορία, η φιλοσοφική αυτή οντολογική πρόταση δίνει την αντίστοιχη κοινωνική οντολογία. Ποια είναι? Η τρίβαθμη ανθρωπολογική κλίμακα του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητή στην μυσταγωγία του, δούλος, μισθωτός, φίλος. Αυτοί είναι οι τρεις βασικοί τύποι ανθρώπου στην ιστορία. Η αντίστοιχη τώρα κοινωνιοοντολογική προβολή μέσα στην ιστορία αυτής της τριαδικής οντολογίας ανθρωπολογικών τύπων δεν είναι παρά αυτό που λέμε κοινωνιοοντολογική κλίμακα πλέον, δηλαδή κολεκτιβιστικός πολιτισμός, ατομοκεντρικός πολιτισμός, προσωποκεντρικός πολιτισμός. Οι εναλλακτικές κοινωνικές οντολογίες είναι λοιπόν τρεις. Η κολεκτιβιστική, η ατομοκεντρική του μισθωτού και η μηδενιστική του μηδενιστή. Υπάρχει και η τέταρτη, αόρατη κατά βάση οντολογία, η οποία μας έρχεται ξαφνικά στην επιφάνεια και καταλαμβάνει το προσκήνιο στα μεσοδιαστήματα της μετάπτωσης της κάθε μιας από τις τρεις που είπαμε στην άλλη βαθμίδα, είτε προς τα πίσω είτε προς τα μπρος. Είναι λίγο μπερδεμένα, θα τα ακούτε πρώτη φορά αυτά, αλλά μπας με τόσο έχετε μια ιδέα για τα τρία και το τέσσερα, το πρόβλημα του τετάρτου που έλεγε ο Γιούγκ. Λοιπόν, και το τέσσερα που είναι ο μηδενισμός και είναι το κύριο πρόβλημα σήμερα στον κόσμο. Η ανθρωπότητα γνώριζε δύο κυρίως εκδοχές πολιτισμού. Πρώτα τον κολεκτιβιστικό και έπειτα τον ατομοκεντρικό. Ώσπου άνοιξε ο δρόμος
προς τον προσωποκεντρικό πολιτισμό χάρη στην ενσάρκωση του Θείου Λόγου στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Το πρώτο και μοναδικό προς το παρόν δείγμα του δεν είναι άλλος από τον βυζαντινό ελληνικό πολιτισμό, που για μας είναι βέβαια ο ένδοξός μας βυζαντινισμός κατά τον Καβάφη. Για δε τους δυτικούς εταίρους μας, ως τώρα τουλάχιστον, ήταν το σκότος το εξώτερο. Λοιπόν, δεδομένου ότι τίποτα δεν είναι αυθύπαρκτο και αθάνατο στον κόσμο μας, έχουν και οι πολιτισμοί τις τέσσερες εποχές τους. Γένεση, ακμή, παρακμή, θάνατος. Το τελευταίο, το τέταρτο, είναι ο στρόβιλος του μηδενισμού, όπως τον ονόμασε ο Εμπεδοκλής στη βαθιά αρχαιότητα. Η πτώση δηλαδή του κόσμου στο χάος, μέσα από το οποίο ο χάος ξαναγεννιέται ένας κόσμος. Ανακυκλώνονται οι οντολογικές παράμετροι του κόσμου, των πολιτισμών. Ποιοι είναι τεράστιο θέμα. Ας μην το προσεγγίσουμε, δεν μπορούμε προς το παρόν. Ένας νέος κόσμος, ο οποίος έχει να διανύσει ξανά την τρίβαθμη κλίμακα, που λέγαμε προηγουμένως. Δηλαδή οι άνθρωποι του έχουν να διανύσουν την τρίβαθμη κλίμακα. Λοιπόν, η διερεύνηση των βασικών πτυχών της απάντησης στο ερώτημά μας, σε συνδυασμό με την ανέρεση της δυτικής συσκότησής της, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Προσπάθησα να το αντιμετωπίσω, νομίζω, επιτυχώς, παρά τα κάποια σφάλματα τα οποία οπωσδήποτε εμφυλοχωρούν. Έρχομαι τώρα στο κεντρικό ερώτημά μας. Παρατηρούμε ότι η αναλογία ανάμεσα στις διαδικασίες κατάρρευσης του αρχαιοελληνικού και του δυτικού νεωτερικού πολιτισμού έπειτα από την εκτείναξή τους στη φάση supernova. Supernova είναι ότι το αστέρι όταν ενηλικιωθεί εκρήγνεται και απορροφά όλους τους πλανήτες που έχει γύρω του. Λοιπόν, έπειτα από την εκτείναξη των πολιτισμών αυτών των δύο στη φάση supernova, που ήταν η μακεδονική για μας και η αμερικανική σήμερα, η αναλογία ανάμεσα σε αυτές είναι εκπληκτική. Αρκεί να το ψάξει κανείς, θα το δει. Καταρχήν, το ανθρωπολογικό πρότυπο θεμέλιου τους ήταν η ατομική ελευθερία. Εξού και αμφότερη ατομοκεντρική. Παρά τα αυτά όμως, ο προσανατολισμός τους ήταν διαμετρικά αντίθετος του αρχαιοελληνικού και του νεωτερικού πολιτισμού. Του μεν νεωτερικού ανοιχτός στην απεριόριστη ιδιωτική εμβάθυνση της ατομικής ελευθερίας μέσω της καθολικής τεχνοσυστημικής αποπροσωποποίησης των κοινωνικών σχέσεων. Αντίθετα του αρχαιοελληνικού πολιτισμού ήταν ο προσανατολισμός ανοιχτός στην απεριόριστη συλλογική διεύρυνση της ατομικής ελευθερίας. Από ιδιωτική δηλαδή σε κοινωνική και πολιτική, πως μέσω του μετέχειν κρίσεως και αρχής και του αμεσχεσιακού μη άρχεστε υπομηδενός στην Εκκλησία του Δήμου. Όλοι στην Εκκλησία του Δήμου, πρόσωπο προς πρόσωπο. Μέχρι εδώ η αναλογία είναι πλήρης. Νομίζω ότι δεν υπάρχει αμφιβολία. Το ελληνικό ιστορικό προηγούμενο μας λέει επιπλέον ότι ένας νέος πολιτισμός αναδύθηκε από τον Εμπεδόκλειο Στρόβιλο. Ήταν ο γνωστός, άγνωστός μας, βυζαντινός πολιτισμός. Μήπως λοιπόν μας λέει επίσης ότι δύναται να υπάρξει διέξοδος
και πέρα από το άτομο του σύγχρονου ερησυχθόνιου και πατριδεύω μηδενισμού. Ερησυχθόνιου είναι από τον Ερησύχθωνα, ο οποίος στο τέλος έτρωγε ό,τι έβρισκε μπροστά του, ήθελε να ξεπατώσει το δάσος της Δήμητρα για να το κάνει εκεί παλάτι να γλεντάει με τους φίλους του. Η Δήμητρα θύμωσε και τον καταδίκασε σε αφόρητη πείνα και άρχισε να τρώει οτιδήποτε μπροστά του. Μόνο την κόρη του δεν μπόρεσε να φάει και τελικά έφαγε τις σάρκες του, έτρωγε τις σάρκες του. Λοιπόν, αυτό είναι το γενικότερο περιεχόμενο του σύγχρονου μηδενισμού. Ότι είναι πατριδεγωφάγος, είναι φως φανάρι. Καταργεί την πατρίδα, τρώει την πατρίδα και στο τέλος, χωρίς πατρίδα δεν μπορεί να επιβιώσει, οπότε τρώει τον εαυτό του. Και τι μένει, η αποσύνθεση του ατόμου στην ουσία, δεν ξέρει πού πατάει και πού πηγαίνει και πού βρίσκεται και τι θέλει. Λοιπόν, καταρχήν δεν αποκλείεται η διέξοδος αυτή για τον νεωτερικό μας πολιτισμό. Αλλά το ερώτημα είναι ποιος ήταν το ανθρωπολογικό πρότυπο αυτού του πολιτισμού. Χάρη στον Χρήστο Γιαναρά, σε σχέση με μένα, τουλάχιστον, ο Θεός να τον αναπαύσει, γνωρίζουμε την απάντηση. Ήταν το πρόσωπο. Ένας τύπος ανθρώπου που για πρώτη φορά στην ιστορία αναδείχθηκε σε ηγετικό πρότυπο πολιτισμού. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι άνθρωποι γίνηκαν πρόσωπα. Αυτός, ο πολικός αστέρας του, ήταν το πρόσωπο. Ας περάσουμε τώρα στο τρίτο σημείο, το ιστορικό πλαίσιο. Αν δούμε τώρα σφαιρικά το ιστορικό πλαίσιο του ερωτήματος, θα αντιληφθούμε ότι είχαν σημειωθεί δύο αλλαγές κοσμοϊστορικής κλίμακας. Η κατάρρευση της ελληνικής πόλεως και η δημιουργία της ελληνικής οικουμένης, της ελληνιστικής οικουμένης. Η κρίση της όρημης ελληνικής εξατομίκευσης και το ρίξιμο μεγάλων πολιτιστικών μαζών στη χωάνη της εξαναγκαστικής εξατομίκευσης και βεβαίως οι δύο τελείως διαφορετικές μορφές αναισθητότητας που συνεπάγονταν και κρίσης ταυτότητας με τις οποίες τα φαινόμενα αυτά είναι αναπόσπαστα. Συγκρατήστε το αναισθητότητα. Αναισθητότητα τι θα πει. Δεν έχω πίσω πατρίδα, δεν έχω πίσω οικογένεια, δεν έχω, είμαι φτερός στον άνεμο. Πολλοί κόσμος σε εκείνη την εποχή περιήρθε σε αυτή την κατάσταση. Υπήρχε λοιπόν ένα διτό πρόβλημα να δοθεί διέξοδος στην κρίση της ελληνικής εξατομίκευσης και συγχρόνως να χειραγωγηθούν στην εξατομίκευση οι διαλυμένες κολεκτιβιστικές μάζες που συσσόρευσε η διαμόρφωση της ελληνικής οικουμένης. Για να σχηματίσουμε μια προσγειωμένη εικόνα, πρέπει να τοποθετήσουμε το ερώτημα σε σχέση με αυτό το διτό ανθρωπολογικό πρόβλημα. Από την εποχή του Πλάτωνα και μετά, ο ελληνικός παγανισμός εργάστηκε σκληρά για να το λύσει, αλλά απέτυχε. Απέτυχε να ανακόψει την κατολίσθηση στον ανατολικό κολεκτιβισμό. Το μέτρο της κολεκτιβιστικής υποστροφής το δίνουν τα δύο βασικά δεδομένα που πιστοποιούσαν. Πρώτο, η ιεροποίηση της εξουσίας στο πρόσωπο της στρατιωτικής μοναρχίας που ξεκίνησε με τον Μεγάλη Αλέξανδρο, συνεχίστηκε με τα ελληνιστικά βασίλεια, συνδέθηκε με την αντίστοιχη λατινική παράδοση του Μεγάλου Ποντίφικα για να επενδύσει την κεσαρολατρεία. Το δεύτερο ήταν η κυριαρχία του γνωστικισμού. Αυτό είναι μεγάλο θέμα, δεν θα πω καθόλου. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να μπορέσουμε να το πιάσουμε σε μια τόσο μικρή κουβέντα. Στον αγώνα εναντίον αυτών ακριβώς των δύο, του γνωστικισμού και της κεσαρολατρείας, ρίχθηκε ο χριστιανισμός ψυχήτε και σώματι. Πρότεινε τη δική του λύση
και έπεισε τις ζωντανές δυνάμεις του ελληνικού κόσμου ότι είναι η διέξοδος. Στην ουσία ήταν η μοναδική εναλλακτική λύση λόγω της οικουμενικότητας πλέον του κόσμου εκείνη της εποχής. Γι' αυτό και νίκησε. Βεβαίως πρέπει να λάβουμε υπόψη τις αντικολεκτιβιστικές αντιστάσεις της ελληνικής κουλτούρας. Τα πιθανά ευνοϊκά προς τον χριστιανισμό προχριστιανικά θρησκευτικά στοιχεία του ελληνισμού. Και κυρίως το γεγονός ότι είχε τις οικουμενικές προδιαγραφές που στερούνταν η αρχαία θρησκεία. Μίλησα μόλις για κάποια προχριστιανικά θρησκευτικά στοιχεία του ελληνισμού. Σας πω ένα παράδειγμα. Ο Προμηθέας. Ενώ ήξερε ότι θα τον καρφώσει τον Κάφκασο, ο Δίας από αγάπη προς τους ανθρώπους έκλειψε τη φωτιά από τον Όλυμπο και τους την έδωσε. Αυτό είναι προτύπωση, τι άλλο, της ενσάρκωσης του Θείου Λόγου στην πραγματικότητα. Έτσι το αντιλαμβάνουν το λόγο και με το κορίτσι. Έτσι το είχα προσλάβει. Ανταποκρίθηκε λοιπόν ο χριστιανισμός πρώτον στην ανάγκη του ελληνικού πνεύματος να ανακόψει την ανθρωπολογική υποστροφή του, να βγει από την κρίση του πηγαίνοντας πέρα από το άτομο. Και δεύτερον, στη γενικότερη ανάγκη της ανθρωπολογικής αναβάθμισης του κολεκτιβιστικού του περίγυρου. Στο σημείο αυτό μπορούμε να θέσουμε εκ ποδών την νεωτερική παρανόηση ότι ο χριστιανισμός συγκρούστηκε τάχα με τον αρχαιοελληνικό παγανισμό και τον νίκησε. Κανέναν αγώνα δεν έδωσε ο χριστιανισμός εναντίον του αρχαιοελληνικού παγανισμού για τον απλούστατο λόγο ότι αυτός ήταν από καιρό πτώμα οδοδός και πτυμπανιαίου από τον 4ο αιώνα π.Χ. Όπως άλλωστε πολύ εύγολατα το χρησιμοδότησε η πυθία στον αυτοκράτορα Ιουλιανό. Μιλάμε πάντα για την προ-βυζαντινή περίοδο, πριν τους χριστιανούς αυτοκράτορες και τα διατάγματά τους εναντίον των αρχαίων ιερών. Μάχεται βεβαίως ο χριστιανισμός έναν πολύ σκληρό αγώνα. Όχι εναντίον του παγανισμού, αλλά όπως είπα εναντίον της ιεροποίησης της εξουσίας και εναντίον του γνωστικισμού. Στον αγώνα εναντίον του πρώτου αντιπάλου, συμμάχησε με το δημοκρατικό ατομοκεντρικό φρόνημα του ελληνικού πολιτιακού κοινοτισμού. Στον αγώνα εναντίον του δεύτερου, συμμάχησε με τον κεντρικό φορέα της υστερορωμαϊκής ελληνικής παιδείας, τον νεοπλατωνισμό. Αυτό είναι και το τριλεκτικό θεμέλιο της χριστιανικής νίκης στο δρόμο της προσωποκεντρικής αναγέννησης του ελληνισμού. Τέτοιας που να εξηγεί συγχρόνως το γιατί έστησε εδώ σε μας το θέατρο της ενεργείας του χριστιανισμός, προεξασκούμενος κατά τον Ζαμπέλιο στο έργο της αναστοιχίωσης του κόσμου. Γιατί όντως, δια των Ελλήνων είναι που δοξάστηκε ο Υιός του ανθρώπου. Η ύστερη αυτοκρατορία που θεωρείται εκ δυσμών, εντελώς παρακμιακή, ήταν μια εποχή με πρωτοφανή και αναμφισβήτητα επιτεύγματα. Με μεγαλύτερο από όλα το θαύμα της επέκτασης των πολιτικών δικαιωμάτων σε όλη την αυτοκρατορία το 212 επί αυτοκράτορα Καρακάλα. Η μόνη ουσιαστική παρακμή, η εκ δυσμών βέβαια αόρατη, που μπορεί να εντοπιστεί εδώ με βεβαιότητα, ήταν η ανθρωπολογική του ελληνικού ατόμου. Αλλά αν θέλουμε να κυριολεκτήσουμε, αυτό δεν ήταν και τόσο παρακμή. Γιατί το άτομο καταραίει πάντοτε όταν φτάσει στο σημείο που ολοκληρώνεται η εξατομίκευσή του. Δύσκολο θέμα να γίνει κατανοητό αυτό σήμερα, αλλά τα ιστορικά στοιχεία που έχουμε είναι κατηγορηματικά επ' αυτού και τα βλέπουμε να επαναλαμβάνουν συγγνώμη λιγάκι. Αυτή η κατάρρευση, θεωρούμενη από χριστιανική σκοπιά, μπορεί να κατανοηθεί ως ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο εκδηλώνεται η ορίμανση των όρων για την αναγέννηση του ατόμου σε ένα ανώτερο επίπεδο ατομικότητας.
αυτή η νέα ανώτερη μορφή ατόμου είναι το πρόσωπο. Από την άποψη αυτή, η κρίση της εξατομίκευσης δεν είναι παρακμή. Παρακμή στην κυριολεξία είναι μόνο η υποστροφή του ατόμου στην κολεκτιβιστική απροσωπία. Αν πράγματι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός είχε ατομοκεντρικό κοινωνικό πρότυπο ή υπογραμμό κατά τον Σπυρίδωνα Ζαμπέλιο, αν η εξέλιξη του ελεγχόνταν από μια εξατομικευτική ανθρωπολογική παράδοση, τότε μπορούμε να αναγνωρίσουμε στην κατάρρευση της κλασικής πόλεως τα αποτελέσματα της εξατομικευτικής ολοκλήρωσης, η οποία και εκτείνεται μέχρι την αποσύνθεση της ίδιας της ατομικότητας. Η στροφή στον χριστιανισμό μπορεί τότε να ερμηνευθεί ως αναγέννηση της ατομικότητας σε αναγνώτερο επίπεδο, συνοδευόμενο από την αντίστοιχη κοινοτική αναγέννηση της αρχαίας εκκλησίας του Δήμου, με τη χριστιανική εκκλησία ενδυμοποιημένη στο κέντρο της εκκλησίας του Δήμου. Μιλάει λοιπόν για το επίπεδο του προσώπου, μιας νέας ατομικότητας, άξονας της οποίας είναι το υπερσυμβαντικό τριαδικό πρότυπο, συμπυκνωμένο στο πιστεύω. Πιστεύω σε έναν Θεό, Πατέρα κτλ. Συμπέρασμα. Οι παλιοί Έλληνες έγιναν χριστιανοί για τον ίδιο λόγο που πρέπει να γίνουν και οι σημερινοί Έλληνες. Αν βέβαια δεν θέλουν να αφανιστούν τελείως μέσα στην κόλαση του σύγχρονου μηδενισμού, όπου συν τρεις δεν κάθονται, συν δυο δεν κουβεντιάζουν, σύμφωνα με τη μούσα του εκλειπώντος ελληνικού Δήμου. Δείτε όποια παρέα, όποια συνάντηση και αν έχετε. Συν τρεις δεν κάθονται, δεν συμφωνούν με τίποτα. Είναι κατηγορηματική στις απόψεις τους ο καθένας και συν δυο δεν κουβεντιάζουν. Αυτό είναι προφητευμένο τελικά από το παρελθόν. Μας έρχεται σαν στάμπα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλή πορεία. Σας ακολουθώ αρκετό καιρό και έχω βεβαιωθεί για την αξιόλογη προσπάθειά σας που ευθυγραμμίζεται με τις αξίες μου. Με ποιο τρόπο μπορώ να σας υποστηρίξω? Σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Για να μας υποστήριξετε, μπορείτε να σαρώσετε την εικόνα που βλέπετε τώρα με το κινητό σας και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Αλλιώς γράψτε τη διεύθυνση που φαίνεται τώρα και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η ομάδα του Αντιφώνου σας υπόσχεται ότι θα ανταποκριθεί στις προσδοκίες σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πατέρα, να μας εξηγήσετε λίγο τι είναι ο μηδενισμός. Ποιο είναι? Μιλάμε για την απεριόριστη επέκταση της ιδιωτικής ελευθερίας. Ιδιωτική ελευθερία σημαίνει ότι έχω τον ιδιωτικό μου χώρο και προσπαθώ ό,τι μπορώ να προσεγγίσω να το ενσωματώσω σε αυτόν τον ιδιωτικό χώρο. Δηλαδή να καταργήσω τελείως τον δημόσιο χώρο. Τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τις κοινωνικές μας σχέσεις. Να το βγάλω απ' έξω. Ποιος, με ποιο τρόπο το πετυχαίνει τελικά? Το πετυχαίνει αυτό. Και εδώ είναι, θα λέγαμε, η σατανικότητά του, θα λέγαμε, έτσι. Το πετυχαίνει μέσω της τεχνολογίας. Δηλαδή, καταφέρνει να υποκαθιστά τις ανθρώπινες σχέσεις έτσι, με τεχνοσυστημικές, πώς το πούμε, αλγοριθμικές διαδικασίες. Σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στο κράτος μέσα, όχι μόνο στις εταιρείες, όχι μόνο στα πανεπιστήμια, όχι μόνο στην παιδεία, παντού. Λοιπόν, και έχει φτάσει τώρα στο σημείο όπου δεν έχει αφήσει, εκεί τα έχει πιάσει όλα και πρέπει να μπει και στην οικογένεια, έτσι, και να αποκοινωνικοποιήσει την οικογένεια. Να μην είναι προσωπικές σχέσεις, αλλά και εδώ ψηφιακές σχέσεις. Λοιπόν,
με την προσδοκία και την χιλιαστική, θα λέγαμε, προσδοκία ότι η περαιτέρω ανάπτυξη τεχνολογίας στο μέλλον θα μας φτιάξει τον μετάνθρωπο, ο οποίος θα έχει τσιπάκια, πράγματα, μηχανές, ξέρω εγώ τι, και θα είναι ανώτερος από τον πραγματικό άνθρωπο. Όλες οι ιστορίες που ακούμε για την κατάργηση των φύλων, για τα 56, ξέρω εγώ, φύλα που υπάρχουν, διεκδικούν την αυτόνομη ύπαρξή τους. Και μαθαίνω τώρα ότι είναι παραπάνω από αυτά. Δηλαδή, μπήκαμε σε ένα στρόβιλο όπου τελικά διαλύεται ο άνθρωπος σαν άνθρωπος, λέω. Διότι, σε τελική ανάλυση, παρατηρήστε το εξής, ότι θυμήθηκα τώρα ότι ένα από τα πρώτα βραβεία Νόμπελ ήταν μια διατριβή, σοβαρή υποτίθεται, για τις κοινωνίες των τερμιτών. Λοιπόν, όπου λέει, μα εδώ υπήρχε ένας πολιτισμός. Είναι τόσο πολύπλοκη η κοινωνία τους, είναι δεν απέχει πολύ από τον πολιτισμό. Πολιτισμός είναι. Λοιπόν, και κάνει την εξής υπόθεση. Λέει ότι είναι πολύ πιθανόν κάποτε οι τερμίτες να ήταν ελογάγοντα, που κατάφεραν σε τέτοιο βαθμό να αυτονομήσουν τις σχέσεις τους, που η φύση παρενέβηκε στο και τους καθήλωσε εκεί που βρισκόταν. Λοιπόν, κάτι τέτοιο είναι αυτό που στην πραγματικότητα ταιριάζει ως εικόνα σύλληψης του φαινομένου του σύγχρονου μηδενισμού. Και βέβαια η κοινωνία διαλύεται, σκοτώνουμε, ρίχνουμε μπόμπες, σκοτώνουμε. Πώς κάνουν οι ψαράδες, ρίχναν δυναμίτες για να πιάσουν ψάρια, για να πιάσουν ένα ψάρι που ήταν κάπως χοντρό και σκοτώνουν τα πάντα. Το ίδιο κάνουν στη Βηρυτό αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, αυτό είναι συμπεριφορά του μηδενιστικού ατόμου. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι επαρκής ο προσδιορισμός. Δύο λόγια μόνο να πω και για το αντίστροφο ελληνικό άτομο. Το αντίστροφο ελληνικό άτομο, πράγματι, κατάφερε να έχει ισόμοιρη την καθολική ελευθερία στην εκκλησία του Δήμου. Δηλαδή είχαμε ιδιωτική ατομική ελευθερία, είχαμε εδώ και καθολική ελευθερία. Παίρνουν αποφάσεις από κοινού όλοι τους με ισομοιρία για όλα τα προβλήματα της πολιτείας. Λοιπόν, πραγματικά το πετύχανε αυτό. Μόλις όμως το πετύχανε αυτό, αρχίζει η κατάρρευση. Αν παρακολουθήσει κανείς τον Θουκυδίδη, στα αντίστοιχα με τον Περικλή, θα δει ότι βγήκαν δημαγωγοί, να μην το πω πάρα πολύ γιατί θα ξεφύγουμε, πάντως εκεί δίνει μία συγκεκριμένη εικόνα της κατάρρευσης. Πρώτα, ο πολίτης ενδιαφερόνταν πρωτίστως για την πολιτεία και δευτερευόντως για τα συμφέροντά του και θυσιάζονταν για την πολιτεία, τους πολέμους κτλ. Και η δημιουργία τι ήταν, έργο για το Δήμο ήταν. Η δημιουργικότητα ήθελε να κερδίζει τον έπαινο του Δήμου και των σοφιστών ως δημιουργός. Λοιπόν, παράλληλα υπάρχει ο άνθρωπος στην πολιτεία, λέει ο Θουκυδίδης, μέσω του Περικλή, στον Επιτάφιο, λέει ότι υπάρχει ο άνθρωπος ο απράγμων. Ο απράγμων είναι αυτός ο οποίος ασχολείται μόνο με τις ιδιωτικές του υποθέσεις. Την πόλη την έχει παρακάτω. Και υπάρχει όμως ταυτόχρονα και ο αχρίος. Ο αχρίος είναι ποιος είναι... με το κεντρί, όπως το λένε, είναι ο κυφήνας με το κεντρί που ακολουθούν πίσω του οι οπαδοί, οι υπόλοιποι κυφήνες. Λοιπόν, όταν λίγο στέψει, και συμπεραίνει τώρα ο Θεκηδίδης, όταν λίγο στέψει ο πρώτος που θυσιάζει τον εαυτό του για την πατρίδα του,
έτσι. Κερδίζει, αναπτύσσεται αυτός ο οποίος κοιτάξει ιδιωτικές υποθέσεις. Και ποιος βγαίνει στα πράγματα, ο αχρίος, και αυτό δεν έγινε. Πάμε στον διάδοχο του Περικλή, τον Αλκιβιάδη. Πάρα πολύ χαρακτηριστική περίπτωση. Τι έμεινε λοιπόν από την κατάκτησή του, δηλαδή το απολύτως κοινωνικό άτομο που ενσωμάτωσε στην ατομικότητά του ολόκληρη την κοινωνία. Αυτό ήταν ο ελληνικός μηδενισμός. Το άκρο αντίθετο βέβαια, αλλά με τα ίδια αποτελέσματα στην τελική ανάλυση. Αν ισχύει αυτό που λέμε η ιστορία επαναλαμβάνεται, εσείς πώς θεωρείτε ότι θα εξελιχθεί η πορεία της ανθρωπότητας, της κοινωνίας μας, μπορείτε να κάνετε μια εκτίμηση με βάση την προηγούμενη εμπειρία. Αν θεωρείτε η ιστορία επαναλαμβάνεται, αυτό που λέμε η ιστορία επαναλαμβάνεται. Να σας πω, υπάρχει μια επισημία. Είναι δυνατόν να ισχύσει η καλή διέξοδος, αλλά είναι και δυνατόν να ισχύσει η καταστροφή. Η καταστροφή του ανθρώπου. Η καταστροφή του ανθρώπου. Παραδείγματος χάρη, εάν ξεφύγει η κατάσταση κλιμάκωσης που πραγματοποιείται σήμερα, εν μέσω Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου, θα πάμε σε πυρηνικό ολοκαύτωμα. Αυτό πιθανό να ισχύει, διότι και ο Απόστολος Πέτρος λέει κάπου όπου, ότι πώς το λέμε συνήθως για επενδυθήτω, ότι, ότι ο κόσμος, εάν δεν γίνει σωστή δεν είναι κατάσταση, θα καεί ολόκληρος. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν γλιτώνουμε από το δίλημα αυτό. Εγώ ευελπιστώ ότι είναι η σειρά της Δύσης να ευελπιστώ ότι ήρθε η σειρά της Δύσης να κάνει το άλμα προς το πρόσωπο. Εμείς το κάναμε μια φορά. Τώρα εμείς από ό,τι φαίνεται από όλα τα στοιχεία δημογραφικά κτλ. Δεν έχουμε την δυνατότητα αυτή να κι αν ακόμα πραγματοποιούσαμε ξανά την μετάβαση στο πρόσωπο, να επηρεάσουμε το διεθνές γίγνεσθε. Καταλάβατε. Λοιπόν, οπότε μένουμε με την αισιόδοξη πρόταση, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, τώρα το άλλο, εάν έρθει, απλώς ήρθε και θα είναι πιθανώς κατά παραχώρηση του Θεού. Εάν μπορούμε να φανταστούμε εμείς κάτι τέτοιο, να μπούμε στη θέση του Θεού, λοιπόν. Έτσι. Και έτσι για να το κλείσω λίγο, εγώ θα έλεγα ότι δεδομένου ότι υπάρχει η τρίβαθμη κλίμακα, δηλαδή ο άνθρωπος που κινείται από το φόβο, ο δούλος, αυτό θα πει δούλος, ο άνθρωπος που ό,τι καλό κάνει θέλει να πάρει μισθό. Και ο άνθρωπος ο οποίος κάνει το καλό επειδή αγαπάει. Λοιπόν, πρέπει να μην το ψάχνουμε να το βρούμε έξω, να τον ψάξουμε να βρούμε την κλίμακα μέσα μας. Διότι και οι τρεις τύποι υπάρχουν μέσα μας. Και ο καθένας παρεβαίνει στην προκειμένη περίπτωση. Είναι αυτό που ο Θουκυδίδης το ονόμασε, πώς το ονόμασε, για σταματήστε, υποτιμής δέους και οφελίας. Κινείται ο άνθρωπος σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, αν προσέξουμε τον εαυτό μας, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, αν εμείς κάνουμε αυτό το πέρασμα από τις τρεις βαθμίδες της κλίμακας, αυτός είναι ο σκοπός της υπάρξεώς μας στον κόσμο. Δεν υπάρχει άλλος, σαν άτομα εννοώ. Έτσι. Όντως, κάνοντας αυτό σαν άτομα, δημιουργούμε σχέσεις αντίστοιχες και συλλογικότητες αντίστοιχες με τους άλλους γύρω μας. Και σε οικογενειακό επίπεδο και σε φιλικό, εργασιακό και ούτω καθεξής. Απλά το πράγμα. Να πω κάτι. Ποιο είναι το περιεχόμενο της έννοιας πρόσωπο και αν ο άνθρωπος είναι πρόσωπο ή πρέπει να είναι πρόσωπο ή να θεωρείται πρόσωπο. Ευχαριστώ. Υπάρχει η οντολογική πεποίθηση ότι είναι πρόσωπο. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι είναι δυνάμει πρόσωπο και πρέπει να γίνει ενεργεία. Δηλαδή, ό,τι και να είναι,
Εάν δεν το εκφράσει ως ενέργεια αυτό, δεν μπορεί να το ενσαρκώσει. Διότι είπαμε ότι ο άνθρωπος είναι ζώο κοινωνικό. Ή πιο σωστά, κατά τον Αριστοτέλη, είναι ζώο πολιτικό. Άνθρωπος μόνος ή θηρίο ή Θεός, λέει. Και επειδή δεν είναι Θεός, γίνεται θηρίο ο μόνος άνθρωπος. Λοιπόν, επομένως, δεν μπορεί να υπάρξει ως υπόσταση παρά μόνο εάν την εκφράζει, την ενσαρκώνει αυτή την υπόσταση σε κοινωνικότητα, σε κοινωνική σχέση. Πράγμα που τι σημαίνει, η υπόστασή μου μεταβάλλεται σε προσωπικότητα. Δηλαδή, με βλέπεις, σχετιζόμαστε και βγάζεις το συμπέρασμα ότι ποιος, Σιάκας, είναι ένα πρόσωπο που το γνωρίζω. Περίγραψέ μου το. Θα σου περιγράψω τη συμπεριφορά του. Δεν βλέπω τίποτε άλλο μέσα, δεν μπορώ να δω τίποτε μέσα του άλλο. Δηλαδή, ο αντιπρόσωπος της υποστάσεως της οντολογικής του καθενός μας μέσα στο κοινωνικό πεδίο είναι η προσωπικότητα. Τίθεται το ερώτημα, αν εξαφανιστεί η προσωπικότητα λόγω ενός δυστυχήματος, λόγω τούτο το άλλο, η υπόσταση τι γίνεται. Υπάρχει αυτό που συστήνει την υπόσταση ως έκκληση από τον δημιουργό της εξόδου της από το μηδέν στο είναι. Δηλαδή αυτός ξέρει τι ακριβώς γίνεται και η θρησκεία μας, δόξα τω Θεώ, είναι αρκετά περιγραφική σε αυτό το θέμα. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν μπορεί να νοηθεί πρόσωπο, άνθρωπος, που να μην μπορεί να γίνει πρόσωπο, πρώτο. Δεύτερο, δεν μπορεί να νοηθεί άνθρωπος εάν δεν ενσαρκώνει κατά τι έστω στην προσωπικότητά του το πρόσωπό του. Και είναι φανερό στο πρόσωπο προς πρόσωπο σχέση, στην πρόσωπο προς πρόσωπο σχέση. Και επειδή μίλησες για το Λακάν, να προσθέσω ένα χαρακτηριστικό του, το οποίο είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Δηλαδή, ότι οι τρεις κύκλοι του Μπόρμαν. Μπράβο. Έτσι. Μαθηματικός. Λοιπόν, όπου ο άνθρωπος δεν είναι μια στατική κατάσταση. Το άγαλμα του δρομέα του Βαρότσου στο Χίλτον το ξέρετε. Λοιπόν, άμα βάλει τον προβάλλει στο χρόνο, τότε μόνο είναι οντότητα. Δηλαδή, το μάτι, η αίσθηση που έχουμε εμείς για τον χρόνο, μας τοποθετεί στατικά σε κάτι. Α, αυτό είναι. Δεν είναι αυτό. Είναι αυτό που από τη στιγμή που γεννήθηκε υπάρχει ως τη στιγμή του θανάτου του. Αυτό μπορούμε να το βάλουμε μέσα στο μυαλό μας. Είναι πολύ δύσκολο να το κατανοήσουμε. Δηλαδή, είναι τα πράγματα να, εν πάση περιπτώσει, να τρελαίνεσαι με τα αυτά που συζητάμε σήμερα, αλλά δυστυχώς είμαστε στην κατάσταση εκείνη που πρέπει να τα συζητάμε αυτά. Είπατε ότι ένα χαρακτηριστικό του μηδενισμού είναι την κατάσταση των ανθρωπίνων σχέσεων με την τεχνολογία. Η απάντηση ποια είναι ώστε να μπορέσουμε να αναστρέψουμε αυτό το... Η απάντηση είναι ότι σήμερα, η απάντηση είναι ότι πρέπει να το συνηθίσετε. Απλά, έτσι. Ναι. Γιατί οι ανθρώπινες σχέσεις με ηλεκτρονικές και θα μηδενιζόμαστε ουσιαστικά. Και από την άλλη μεριά, άμα με τα κινητά που έχουμε τώρα, άμα θέλουν να σε καθαρίσουν, έχουν φροντίσει να βάλουν κάποιο εκρηκτικό μέσο, πατάνε το κουμπί και τελείωσε. Είναι όλα αυτά πλευρές του σύγχρονου μηδενισμού. Του τι είναι ο σύγχρονος μηδενισμός. Αυτό, αν μου λέτε τώρα... Εδώ δεν πέσει ο Γιάννης τώρα. Σε προσωπικό επίπεδο και μόνο υπάρχει απάντηση αυτή τη στιγμή και η οποία μπορεί να δοθεί στα πλαίσια του παραδοσιακού μας πολιτισμού μέσα στην Εκκλησία.
μπορεί, προβλέπεται να δοθεί. Σε προσωπικό και μόνο βεβαίως επίπεδο. Σε κοινωνικό επίπεδο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει απάντηση. Ποια είναι η απάντηση, την απάντηση ποιος θα τη δώσει. Ο πόλεμος που είναι πατήρ πάντων κατά τον Ηράκλειτο. Αυτός θα δώσει την απάντηση. Πώς θα δώσει, χωρίζοντας από την αρχή πάλι τη διάκριση Θεού και ανθρώπου και τη διάκριση Κυρίου και Δούλου. Θα είπε αυτά πότε, στο βάθος της ιστορίας πίσω. Σε εμάς τα είπε, Έλληνας ήταν, αλλά δεν τα λαμβάνουμε υπόψη. Αυτό είναι το πρόβλημα.